Καλησπέρα σε όλους, Σωτήρης Μολέτς εδώ. Πριν πολλά χρόνια, στα 21 μου, όταν είχα ξεκινήσει κι εγώ να δραστηριοποιούμε στον χώρο της αναλλακτικής επιχειρηματικότητας, της online επιχειρηματικότητας, είχε πέσει όλος ο κύκλος πάνω μου, ο δικός μου κύκλος, η οικογένειά μου, με τι πας να ασχοληθείς, αυτά δεν δουλεύουν και άλλα τέτοια, τέλος πάντων. Σου έλεγα, μα κοίτα εδώ οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει τη ζωή τους, έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα, έχουν καταφέρει να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, χρονικά ελεύθεροι, έχουν τεράστια αποτελέσματα κτλ. Κτλ. Σωτήρη, μην τα ζηλεύεις αυτά. Άμα ήταν έτσι, θα είχαν πετύχει όλοι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν πρέπει να είσαι τυχερός. Αυτοί που βλέπεις εκεί δεν έχουν γίνει οικονομικά ανεξάρτητοι μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Κάνουν άλλα πράγματα. Εσύ ούτε κύκλο έχεις, ούτε λεφτά έχεις. Πρέπει να έχεις λεφτά για να πετύχεις. Και η αλήθεια ήταν όταν άκουγα δικούς μου ανθρώπους να μιλάνε έτσι και να μου λένε ότι δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω. Πιο πολύ με εξόργιζε, μου φούντωνε το όνειρο, μου άναβε το όνειρο, παρά μου το κατέβαζε. Και εκεί θέλει προσοχή γενικώς, γιατί όλοι έχουν όνειρα και ξεφεύγουν από την καθημερινότητα αυτά τα όνειρα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά όνειρα από το να πάμε απλά να βρούμε μια πολύ, πολύ καλή δουλειά. Θέλει προσοχή, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά επηρεαζόμαστε από αυτούς τους αρνητικούς ανθρώπους που έχουμε στον κύκλο μας και τελικά παρατάμε τη δράση προς τα όνειρά μας. Οπότε θέλει πολύ πολύ προσοχή, μην ακούτε κανέναν αρνητικό άνθρωπο ή κανέναν γενικός άνθρωπο ο οποίος σου πει, μην ακούς βασικά, κανέναν ο οποίος θα σου πει δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ξέχνα αυτή τη λέξη, το δεν μπορείς να τα καταφέρεις δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το θα τα καταφέρεις. Μπορείς να τα καταφέρεις. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται να περάσεις εμπόδια, δυσκολίες, ανάλογα το στόχο που θες να πετύχεις, εννοείται, έχει και τα ανάλογα εμπόδια. Οπότε, ξέχνα τους αρνητικούς και επικεντρώσου στους θετικούς ανθρώπους, δες ιστορίες ανθρώπων που πέτυχαν τεράστια πράγματα, άτομα τα οποία όπως ο Τόμας Έντισον, η γυναίκα που έχει γράψει συγγραφέας του Χάρι Πότερ, που είχε πάει ξέρω εγώ σε 12 εκδοτικούς οίκους και κανένας δεν δέχτηκε το βιβλίο της. Δεν είναι καλό. Πήγε στον τελευταίο 13ο και βγήκε το Χάρι Πότερ. Ο Τόμας Έντισον είχε χίλιες προσπάθειες ξέρω εγώ και τα κατάφερε. Υπάρχουν τεράστια. Ο Μάικλ Τζάκσον, λέω. Ο Μάικλ Τζόρνταν, του είπα στο σχολείο ότι δεν είσαι πολύ καλό στο μπάσκετ. Δεν έβαλε τα κλάματα, δεν τα παράτησε. Τους απέδειξε ότι ήταν λάθος η άποψή τους. Όλοι, να ξέρετε, έχουν μία άποψη για τα πάντα πλέον. Η άποψη είναι σαν τις μύτες. Όλοι έχουν από μία. Οπότε, μην επικεντρωνόμαστε στους αρνητικούς ανθρώπους. Αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα μας υπενθυμίζουν ότι και καλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τελικά, εμείς πάμε και τα καταφέρουμε. Φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και τους αποδεικνύουμε ότι τελικά αυτοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Όχι εμείς. Εμείς μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτή πρέπει να είναι η στάση μας. Ανεξάρτητα από το πόσο χάλια είναι τα πράγματα ή πόσο χάλια θα γίνουν ή πόσα εμπόδια θα προκύψουν στην πορεία, εγώ θα τα καταφέρω. Να το θυμάστε πάντα αυτό το μήνυμα. Σας αγαπώ όλους. Πάμε να σαρώσουμε. Φιλιά πολλά. Με εκπληκτική θέα εννοείται.